Αποκαλύπτει και τα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ο Αβραάμ Νόε Τσόμσκι. Για όσους δεν τα ξεχωρίζετε, είναι δύο τα δικαστήρια. Για να μάθετε από πού πηγάζουν τα δεινά στα περί εγκλημάτων πολέμου. Άλλη μια γνώμη, διευκρίνηση από τον Τσόμσκι στις τρικλοποδιές, θα έλεγα, παγκόσμιων θεσμών από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δύο λοιπόν τα διεθνή ποινικά. Δεν πρόκειται για το Διεθνές Δικαστήριο Χάγης, υπό την αιγίδα ΟΗΕ. Το Διεθνές Ποινικό συστήθηκε το 1998 με τη Συνθήκη της Ρώμης. Εδρεύει στη Χάγη και η Συνθήκη ίδρυσής του τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2002 επί George Bush. Σας είχα αναλυτικό ρεπορτάζ. Το καταστατικό του έχει μέχρι σήμερα υπογραφεί, κυρωθεί από 110 κράτη και άλλα 38 έχουν προβεί σε μερική υλοποίηση διαδικασιών. Το Διεθνές Ποινικό επιλαμβάνεται εγκλημάτων που παρουσιάζουν το δίκαιο του πολέμου στο μέτρο που ο Εθνικός Δικαστής είτε αδυνατεί είτε δεν εκδηλώνει την πρωτοβουλία διερεύνησης και κολασμού τους. Εγκληματικές πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου είναι τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ειρήνης, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, με ειδική αναφορά στο έγκλημα της γενοκτονίας. Υπάρχει εδώ διευκρίνηση από Τσόμικη. Έτοιμη, θα σας την έχω. Προκειμένου επιληφθεί, θα πρέπει είτε να έχει τελεστεί στην επικράτεια κράτους που έχει υπογράψει και κυρώσει το καταστατικό του δικαστηρίου, είτε να έχει τελεστεί από πολίτη κράτους που έχει υπογράψει και κυρώσει το καταστατικό του, είτε να έχει παραπεμφθεί η υπόθεση σε αυτό από το Συμβούλιο Ασφάλειας ΟΗΕ. Ειδικά στην τελευταία περίπτωση και δεδομένου ότι ο Ρώσος αντιπρόσωπος προείδρευε του Συμβουλίου Ασφαλείας 4 Φεβρουαρίου 2022, που ξεκίνησε η εισβολή, εύλογα συνειδητοποιεί κανείς. Πόσο ανέφικτο είναι σήμερα. Φύγητα της Νικαράγουα. Ακούμε για Χότζα Καντάφη. Πώς παραμένουν άπιαστα πουλιά, λοιπόν, οι υπερατλαντικοί συμμαχοί μας. Decision is irrelevant because the court is a hostile forum. Why is it a hostile forum? Because it dared to accuse the United States of crimes. So that takes care of that. So the reaction is to escalate the crimes. Nicaragua actually sponsored the Security Council resolution, which didn't mention the United States, just called on all states to record as saying to the Security Council states should not observe international law. Then went to the General Assembly, where overwhelmingly approved a similar resolution. U.S. opposed, Israel opposed. Two states that say states should not observe international law. Well, all of that, that's not. Για κρυμμένες ειδήσεις, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγραφείτε. Δύο κανάλια, διαφορετική ειδησιογραφία. Κοινοποιήστε, να το μάθουν όλοι. Η αλήθεια πάση, θυσία εδώ.